Και ξεκινάμε το δελτίο μα, κυρίε και κύριοι, από την ανίποτη τραγωδία στην Αίγυπτο, όταν φωτιά ξέσπασε σε εσωτερικό εκκλησία, με αποτέλεσμα να να χάσουν τη ζωή του δεκάδε άνθρωποι, ενώ βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία τουλάχιστον 5.000. Ακριβώ, 41 άνθρωποι είναι νεκροί και τουλάχιστον 45 έχουν τραυματιστεί. Όπω είπε, ήταν χιλιάδε οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο εσωτερικό τη εκκλησία. Η φωτιά φαίνεται ότι ξέσπασε λόγω βρέχη κυκλώματο και αμέσω λόγω του πανικού οι άνθρωποι ποδοπατήθηκαν, πολύ δηλαδή γιατί σκοτώθηκαν έτσι προσπαθώντα να βγουν έξω. Υπάρχουν φόβοι ότι ανάμεσα του υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά. Να σου πω ότι τώρα η φωτιά έχει περιοριστεί, έχει σβήσει, είναι σε εξέλιξη διαδικασίε ψήξη του χώρου. Και Έσπευσαν βλέπουμε τώρα βίντεο που τα που με πάσα επιφύλαξη. Είναι από χρήστε, είναι από τα πρώτα βίντεο από χρήστε που τα αναρτούν στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Φαίνεται και το μέγεθο τη καταστροφή και η πυκνή καπνή, αλλά και η έκταση Τη πυρκαγιά με ανθρώπου εγκλωβισμένου μέσα. Βλέπουμε, έλεγε, του ανθρώπου έξω που προσπαθούν να κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να σώσουν αυτού που είναι εγκλωβισμένου. Ακριβώ. Άλλοι από το, βλέπουμε από το δρόμο, άλλοι από πάνω πετούν νερά. Με κάθε τρόπο προς, προσπαθούν να σωθούν. Να σου πω ότι στο σημείο έσπευσαν αμέσω 30 ασθενοφόρα για να πάρουν ε, του ασθενεί. Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια από τα σωστικά συνεργεία. Ωστόσο, υπάρχουν, όπω σημειώνουν τα διεθνή μέσα, πολύ μεγάλοι φόβοι πω ο αριθμό των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά, ακριβώ μέσα υπήρχαν 5.000 πιστοί την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στην εκκλησία. Και δυστυχώ και δυστυχώς δεν ξέρουμε ακόμα ούτε τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Κάνουν λόγο βέβαια για βραχική κλίμακα. Υπάρχει Νέλε. η πληροφορία ότι πιθανότατα όλο αυτό ξεκίνησε από ένα βραχική κύκλωμα ότι ε, ξαφνικά ε, άρχισε να αντακαίει όλα πάρα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι να μην προλάβουν ε, να βγουν έξω, να αποδοπατηθούν. Ε, βλέπουμε και από τι φωτογραφίε και τα πλάνα που δείξαμε πριν λίγο ότι είναι πάρα πολύ πυκνό ο καπνό. Εδώ συγκεκριμένα βλέπουμε το μέγεθο τη καταστροφή ότι όλα έχουν καεί ολοσχερός. έχουν μείνει ουσιαστικά μόνο. Τα, τα ντουβάρια και οι στήλη. Θεμέλια. Και βλέπουμε και το εξωτερικό τη εκκλησία, ε, βέβαια. Αλλά οι εικόνε αυτέ είναι εικόνε που προμηνύουν, ε, μάλλον, πολύ άσχημη κατάσταση. Τα ισχυρέ ειδήσει. Μέχρι στιγμή ο τραγικό απολογισμό 41 νεκροί και δεκάδε ή Το θέμα είναι ότι είναι τα πρώτα λεπτά αυτά και αναμένουμε, δυστυχώ, μάλλον και χειρότερε εξέλιξει σε αυτή την υπόθεση. Να σε αυτά και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια του βελτίου μα, εάν χρειαστεί.